Την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημοτήχου με θέμα την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία η κυβέρνηση ζητά τα ταμιακά διαθέσιμα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτερού βαθμού. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παρασκευά Πατσουρίδη, το πιθανότερο σενάριο είναι η αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στην εν λόγω πράξη, με την οποία η ΟΤΑ θα στερηθούν όχι μόνο τα έργα υποδομών, αλλά όπω τόνισε θα σημειωθούν σοβαρέ ελλείψει ακόμα και σε αναλώσιμα υλικά καθώς και σε προμήθειε. Καταλαβαίνουμε οπωσδήποτε ότι προβαίνει η κυβέρνηση στην πράξη αυτή, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη έλλειψη χρημάτων για να καλύψει ανάγκε. Για το λαό πιθανόν, αλλά και τα χρήματα που έχουμε εμεί οι Δήμοι είναι πάλι για το λαό. Όπω είπε ο κύριο Πατσουρίδη, προστίθεται ακόμη ένα αγκάθι στου οτά πρώτου βαθμού στη διαχείριση τη καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των έργων υποδομών, όπω την αποκατάσταση τη αγροτική οδοπία. Ένα πρόβλημα που, όπω το χαρακτήρισε, ήδη είναι μεγάλο μετά και από τα πλημμυρικά φαινόμενα που κυριολεκτικά κατέστρεψαν την αγροτική οδοποιία και μέχρι στιγμή είναι δύσκολη η αποκατάστασή του. Εμεί θα κάνουμε μία θα πάρουμε και εργολάβους για να ε, ε, μπορέσουμε να διορθώσουμε τους δρόμους αλλά δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε πλήρως. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση και στο, στην περιφέρεια και στο Υπουργείο να ε, ζητάμε ενίσχυση να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τους δρόμους γιατί οι δρόμοι ε, ε, πρέπει να γίνουν για να μπορούν οι καλλιεργητές ως γνωστό να πάνε στα αγοράδια τους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Δηδημοτήχου πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η αποκατάσταση του αγροτικού δρόμου Ισαακίου Πραγιού, μέσω του οποίου θα μπορούν οι κάτοικοι πλέον να συνδέονται με το διδημότυχο εως ότου ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του οδικού δικτύου.